για την εκλογή Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Εψήφισαν συνολικά 294 βουλευτές. Απόντες ήσαν 6 βουλευτές. Υπέρ της κυρίας Εκατερίνης Σακελαροπούλου εψήφισαν 261 βουλευτές. Θα τα χειροκροτείτε βεβαίως. Αποτέλεσμα, έχουμε νέα πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι ωραία εικόνα από όλες τις στέγες, έτσι. Πράγμα. Ενώ 33 βουλευτές ψήφισαν παρόν. Εκ του ανακοινωθέντος αποτελέσματος, διαπιστώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 32, παράγραφος 3 του Συντάγματος, πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται η κυρία Εκατερίνη Σακελαροπούλου. Και σηκώνονται βεβαίως από τις θέσεις τους οι βουλευτές όλων των κομμάτων. Εδώ είναι πια ένδειξη σεβασμού στο θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, της Προέδρου της Δημοκρατίας πια. Η υποψηφιότης της οποίας όχι μόνο συγκέντρωσε, αλλά και υπερεύει κατά πολύ την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των βουλευτών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζητώ την έγκριση της Βουλής, όπως το Προεδρείο, εξ ονόματος ολοκλήρου του σώματος, επισκεφθεί την εκλεγήσα Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να της αναγγείλει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και την εκλογή της. Η Βουλή ενέκρινε. Μάλιστα. Λοιπόν. Επίσης, σας γνωρίζω ότι σύμφωνα με το άρθρο 33, παράγραφος 2 του Συντάγματος, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας πριν αναλάβει την άσκηση των καθηκόντων της, θα δώσει ενώπιον της Βουλής τον οριζόμενο από το Σύνταγμα όρκο. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ορκιστεί την 13η Μαρτίου 2020. Φαντάζομαι να μην είναι τρίτη εκείνη η μέρα. Παρακαλώ το σώμα να εξοδοτήσει το Προεδρείο για την επικύρωση των πρακτικών της σημερινής συνεδριάσεως. Η Βουλή παρέσχε τη ζητηθήσα εξουσιοδότηση.